Στέφανε, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία. Βρισκόμαστε λίγο μετά τον προημιτελικό με το Περιστέρι. Σε καλή κατάσταση. Σε βρίσκω και την ΑΕΚ γενικότερα, έτσι. Σίγουρα, κατά χρόνια πολλά και σε όλους τους, σε όλο τον κόσμο. Το μάτς με το Περιστέρι σίγουρα ήταν μια τονητική ένεση σε μια δύσκολη ομολογουμένως χρονιά. Με διάφορα θέματα που ταλανίζω στην αρχή, με αποκορύφωμα το χαμό του Στέβαν. Ήταν ένα τόνο τη αισιοδοξία και ήταν μια νίκη η οποία μας δίνει λίγο προοπτική μες στη χρονιά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πάντα έχουμε στο μυαλό μας ότι η ΑΕΚ είναι ανεξαρτήτως συνθηκών, είναι μια μεγάλη ομάδα και μπροστά της έχοντας το βάθος του τούνελ, αυτό συγκεκριμένο ότι έχουμε ένα Final Four, είναι ένα κίνητρο και για μας και για τον πρόεδρο και για τον κόσμο. Οπότε νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο σε αυτή τη χρονική περίοδο που προσπαθούμε να πατήσουμε στα πόδια μας. Έτσι όπως ακούω να μιλάς και με την προοπτική του Final Four, αλλά και τη σεζόν μέχρι την άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού, οπότε λογικά με τα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος θα ολοκληρωθεί, δεν βλέπω να έχεις στο μυαλό σου κάποιες τάσεις γενικότερα φύγεις, γιατί ήθελα να αρχίσω τη συζήτηση με τα δημοσιεύματα του Ισραήλ που λέγανε ότι φεύγεις από την ΑΕΚ λόγω οικονομικών προβλημάτων. Εσύ όμως είσαι εδώ. Εγώ είμαι εδώ, είμαι περήφανος που δουλεύω για αυτήν την ομάδα και ξέρεις, όλοι οι προπονητές λένε ότι είναι περήφανοι που δουλεύουν σε μια ομάδα. Εγώ πραγματικά το εννοώ. Σίγουρα με τιμά των ενδιαφέρων ομάδων, από τον Οκτώβριο και μετά από αρκετές ενοχλήσεις, κυρίως από το Ισραήλ. Επειδή εκεί δούλεψες για τελευταία φορά. Εκεί τους αρέσει ο τρόπος λειτουργίας μου. Αυτό σε τιμάει, σε μπερδεύει λίγο κάποιες φορές, κάποιες στιγμές είναι αλήθεια ότι... Αλλά στο τέλος πρέπει να δεις τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι είσαι προπονητής στην ΑΕΚ και πρέπει να προσπαθήσεις να αφήσεις κάτι πίσω. Σίγουρα ο κόσμος όταν λες να αφήσεις κάτι πίσω, έχεις στο μυαλό του πάντα τίτλους. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Το είχα πει και στην αρχή της χρονιάς ότι αυτή τη στιγμή είναι μια μεταβατική σεζόν για μένα. Αλλά παρά το ενδιαφέρον άλλων ομάδων, εγώ έχω μεγάλο κίνητρο και όρεξη και ενέργεια να δουλέψω σε αυτή την ομάδα και να αφήσω κάτι καλό που είναι προσδιορίστο τώρα, αλλά στο τέλος θα δούμε πώς αυτό θα αποτυπωθεί. Για τον λόγο αυτό... Δεν συζητάς τίποτα άλλο. Δεν συζητάω. Ξέρεις, το μπάσκετ και ειδικά η θέση του προπονητή είναι μια θέση, είναι μια πολύ δυναμική κατάσταση. Δεν είναι κάτι παγιωμένο, είτε υπάρχει ενδιαφέρον είτε δεν υπάρχει. Μέρα-μέρα προσπαθείς να κάνεις το καθήκον, το task που έχεις μπροστά σου. Αυτή τη στιγμή ξεκινώντας την πρώτη ερώτηση, κερδίσαμε το Περιστέρι, η ομάδα είναι στο Final Four του κυπέλλου. Έχουμε μια μικρή ξεκούραση μέχρι το επόμενο παιχνίδι. Οπότε πραγματικά και στη ζωή πλέον και στο επαγγελματικό κομμάτι, πας μέρα-μέρα. Είδαμε τι έγινε με το Γέλοβατς, βλέπουμε τι γίνεται με την πανδημία, με τον κορονοϊό. Ακριβώς. Δεν ξέρεις τους ξημερώνει. Οπότε σήμερα έχουμε ρεπό. Χαμογελάμε και κερδίσαμε τον προημιτελικό. Αύριο πάμε στην προπόνηση να δούμε ποιοι θα εμφανιστούν. Και έχει ο Θεός. Λοιπόν, στο 5-out, το περίφημο, πολλοί από αυτούς που έβλεπαν το μάτς δεν είχαν καταλάβει τίποτα. Στο τέλος όμως έβαλες μια επικεφαλίδα εσύ και καταλάβανε πως κέρδισες. Νομίζω όμως ότι το είχαμε συζητήσει από την αρχή της χρονιάς για το ποια θα είναι η φιλοσοφία σου και πώς θέλεις να παίξει η ΑΕΚ, όπως αρέσουν οι ομάδες, αρέσει εσένα να παίζουν οι ομάδες σου. Αυτό το 5-out θέλω να μου το εξηγήσεις για να το καταλάβει περισσότερο ο κόσμος, 5 απ' έξω δηλαδή. Και γενικότερα θέλω να μου περιγράψεις τη φιλοσοφία σου. Αυτό που λέγαμε από το Super Cup της Πάτρας και όλα στην αρχή της φετινής σεζόν το Σεπτέμβρη, που λέγαμε όχι mid-range, γρήγορες επιθέσεις, πολλά shoot αν έχετε την ευκαιρία στα πρώτα δευτερόλεπτα και αν κάποια στιγμή αποφασίσει να πάει κάποιος μέσα, ας πάει μέχρι το lay-up, σωστά τα λέω. Ναι, αυτή γιατί είναι... δεν θες το ενδιάμεσο shoot ναι. Και τι είναι το 5-out. Το ενδιάμεσο shoot όλοι ξέρουμε ότι πρέπει κάποιος να είναι σπεσιαλίστας. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο shoot. Όμως αν έχεις ένα παίκτη σαν το Langford
μπορείς να το δώσεις στον πιτή, γιατί είναι 60-70% να το πετύχει. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι πάμε με τη λογική ότι να κάνουμε αυτό που είναι πιο, στατιστικά πιο εφικτό να γίνει. Αυτό από την εμπειρία μου πολλά χρόνια, όχι μόνο τώρα που είναι πλέον μόδα. Το τρίποντο και το lay-up είναι ο πιο ασφαλής τρόπος να προσεγγίσεις το καλάθι και το πιο δύσκολο για την άμυνα. Το 5-out, η φιλοσοφία έχει να κάνει με πολλές λεπτομέρειες. Ας πούμε, μια στατιστική λεπτομέρεια, παράδειγμα, ήταν ότι κάναμε μόνο 3 λάθη με το Περιστέρι. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό, ότι έχοντας 5 τους διαδρόμους ανοιχτούς, οποιουσδήποτε παίκτης από τον 5 ή τον playmaker, οποιαδήποτε ή ενδιάμεση θέση, όταν ασκούταν πίσω από το Περιστέρι, εμείς είχαμε direct drive κατευθείαν στο καλάθι. Ένας εναντίον ενός για να φτάσουμε μέχρι το λέει. Αυτό δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχαν 5 χώροι. Παράδειγμα, τρίτο δεκάλεπτο, πρώτη επίθεση ο Αγγόλα. Έχω σχεδιάσει κάτι, αλλά η άμυνα πιεστική βάζει αριστερό lay-up σε 3 δευτερόλεπτα. Εδώ να σημειώσουμε κάτι. Ναι, ναι. Ότι κλειδί, παίκτη κλειδί σε αυτό το 5-out, κατά την άποψή μου, διόρθωσε να μην κάνω λάθος, είναι ο Χάμερ που τραβάει το ψηλό του Περιστερίου έξω. Ακριβώς, στη γωνία. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Άλλη χρηστική αξία αυτού του φιλοσοφία είναι όταν έχουν ένα shot blocker όπως το Jack Brown και όλη η άμυνα του Περιστερίου ξέρει ότι εντάξει, και να μας περάσει δεν πειράζει. Υπάρχει κάποιος πίσω που υπάρχει ο Τσάτ που είναι φοβερός shot blocker. Αυτή τη στιγμή εμείς το είχαμε εντοπίσει, βάλαμε το Χάμερ στη γωνία. Και το ακύρωσε ουσιαστικά το αμυντικό όπλο. Και φυσικά όταν χρειάστηκε να βοηθήσει, επειδή είχαμε δουλέψει, ο Χάμερ έβαλε και δύο. Και δύο σουτάκια. Επειδή λέμε για το Χάμερ, να μην χάνουμε την ευκαιρία. Θα μείνει. Μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου είναι το συμβόλαιο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, όλα δείχνουν ότι θα μείνει. Δεν έχουμε κάποια ενόχληση. Λαβράκι. Κάποιο νότιση. Είναι παίκτης που τον ξέρω καλά από την Τουρκία. Το πλεονέκτημα ότι έχω δουλέψει σε πολλές χώρες κάνει να έχω πιο πολλές παραστάσεις. Live, να τον έχω παίξει αντίπαλο ή δικό μου παίκτη. Οπότε σε αυτή την κατηγορία των παιχνών τον ξέρω, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ενέργεια, σίγουρα μας έχει βοηθήσει πολύ και αν υπήρχε ο Στέβαν, θα είχαμε ένα πολύ καλό τρίο ψηλών με όλες τις παραμέτρους και θα πλησίαζε πολύ σε αυτό που ήθελα να κάνω. Αλλά βάσει περιπτώσει ο Χάμερ μας βοηθάει πάρα πολύ γιατί είναι και πολύ καλός ball handler. Μας βοηθάει να κατεβάσουμε και την μπάλα που είναι πολύ σημαντικό. Κάνει τρομερές δουλειές στο γήπεδο. Λαβράκι ο Χάμερ, αποκάλυψη και ατραξιών. Για μας, ναι. Ο Αγγόλα, σίγουρα ατραξιών για όλους τους φίλους του μπάσκετ, αποκάλυψη για σένα ή ήξερες πολύ καλά τα χαρακτηριστικά. Όχι, καταρχήν είχα ακούσει τις μεταδόσεις στο Super Cup, όταν η πρώτη επίσημη, ναι. Ότι η έρευνά σου και αυτό που έχεις κάνει, ότι είχες βάλει πολύ ψηλά σε όλη τη λίγκα, όχι μόνο στην ΑΕΚ. Τον Αγγόλα. Είχα πει ότι θα είναι από τους καλύτερους παίκτες του πρωταθλήματος. Ναι, το έχεις πει, αυτό είναι αλήθεια. Τον έχω παίξει εναντίον του. Δύο match regular season και τρία match playoff σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Πραγματικά δεν ήξερα. Είναι από του λίγου παίκτε που, σαν αντίπαλο, γιατί έχω παίξει πολύ μεγάλα τουρνουά και σαν βοηθό, δεν είχα πολύ καλή κατεύθυνση στο τι να κάνω. Δηλαδή, πήγαινα πίσω μου, βάζε τρίποτα. Το πιέζαμε, έκανε drive. Εκεί που νιώθαμε ότι παίζουμε καλή άμυνα, έχει long range tripod. Είναι σκληρό πνευματικά. Αντέχει το ξύλο παρότι δεν είναι πολύ physical. Είναι ακριβώ το κασέ του, είναι μεγάλο. Όχι, είναι σε αυτό το range που έχουμε. Που είχε φέτος η ΑΕΚ. Που έχει η ΑΕΚ, που είναι, ας πούμε, πιο κάτω από τα range του Περιστερίου, του Προμηθέα. Με βάση αυτό που πληρώνεται, παίζει καλύτερα, έχω την εντύπωση. Σίγουρα, αυτό είναι ένας από τους λόγους που η ΑΕΚ ήθελε να συνεργαστώ μαζί τους στη συγκεκριμένη χρονιά, ότι μπορώ να φέρω κάποια παιδιά τα οποία να παίζουν και περισσότερα από όσο αξίζουν. Όπως είχα κάνει στη Χολόνη, στον Καζιαντέπ παλιότερα. Το ξέρει αυτό η ομάδα. Επίσης, ξέρει η ομάδα, μου το είχε πει ο κύριος Αγγελόπουλος, ότι σε επιλέγει γιατί είσαι μαχητής. Ξέρει ότι είσαι μαχητής, ότι έχεις δουλέψει παντού, έχεις αναλάβει πολύ δύσκολες αποστολές. Ναι. Η ΑΕΚ ήταν η δυσκολότερη. Η ΑΕΚ είναι δυσκολότερη, σίγουρα. Όλοι μου είπαν ότι πού πας στην Ελλάδα, είσαι τρελός, κάτι στο Ισραήλ σε αγαπάνε. Αλλά πιστεύω ότι δεν μπορείς να γίνεις μεγάλος προπονητής. Εγώ στοχεύω να γίνω. Αν πεις στην ΑΕΚ, όχι. Αν δεν έχεις το. Τη φιλοδοξία. Απαγορεύεται να πεις όταν σου λέει η ΑΕΚ. Έλα, απαγορεύεται να πεις όχι. Όχι, εξωτερικό, τα μπαν. Αυτό είναι. Ήταν δικαιολογίες. Και για τον λόγο αυτό. Έπεσε στη φωτιά.
Ναι, εδώ δεν ήρθα να, ήρθα να πετύχω. Είναι δύσκολο βέβαια. Όλοι μου λένε πήγαινε πίσω, χτυπά την πλάτη, κουράγιο. Εμένα αυτό είναι κίνητρο, παρότι σε πεισμόν. Ναι, και έχει κάποιες περιόδους η ομάδα παίζει καλά και δεν περιμένει ο κόσμος, γιατί εγώ πατάω στο γήπεδο, κάνω προπόνηση. Δεν σου κρύβω ότι τον τελευταίο μήνα, από τότε που έφυγε ο Ράις και ο Φέργκισον από την προπόνηση, δεν έχουμε παίξει διπλό. Παίζουμε 4-4. Δεν έχουμε παίξει διπλό. Φοβερό. Κάνουμε 5-0 τα συστήματα, περιμένουν 3, 2 κάνουν, συμπληρώνουν την άλλη τριάδα. Ο Μπατίς κάνει το πουλάκι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο εγώ δεν, ας πούμε, δεν πάω να πω στη συνέντευξη τύπου έχω προβλήματα, είναι τραυματίας, ένα τράβηγμα. Δεν γκρινιάζεις. Δεν είμαι. Εγώ έχω χαρακτήρα. Όταν έχω χαρακτήρα σημαίνει ότι παίζω με αυτούς που έχω, παλεύω και βλέπεις ότι. Και τις διασκεδάζεις τις άσχημες εντυπώσεις. Ο Μπατίς τι κάνει, μου έλεγες τώρα. Κάνει το πουλάκι, παίζει την επίθεση μόνο. Ότι πρέπει να το βάλω και το πορτοκαλί για να μπορούν να βγουν λίγο τακτικά κάποια πράγματα. Αλλά εμένα αυτά με πεισμώνουν γιατί okay, έχω δουλέψει σε καλό επίπεδο, αλλά έχω δουλέψει και σε γάμα εθνική, β' εθνική, α2. Μακράδιδια, πας τώρα 20 χρόνια πίσω, ε. Ναι, αλλά αυτά τότε σε ανήπησε. Μιντ, ρέθυμνο, όφι. Αυτά σε χαλιδώνουν, σε κάνουν πολύ δυνατό και να ξαναπεί τώρα θα κάνει αυτό που έκανε στην ΑΕΚ, που έκανε στον όφι, το κάνει στην ΑΕΚ. Έχει τύχει, τέτοιες καταστάσεις που δεν έχει αρκετό υλικό. Αλφαδιώτικες που λες. Αλφαδιώτικες που λέω και στους βοηθούς μου και στο Σημειονίδη. Σε πείσμωσε όμως και τον μπρος-πίσω, για να μιλήσουμε με μπασκετικούς όρους, στο θέμα του προπονητή της εθνικής ομάδας. Κάποια στιγμή φαινόταν ότι το όνομά σου έχει προκριθεί. Ναι. Μετά προκρίθηκε μια άλλη λύση. Όλα αυτά σε πείσμωσαν, σου έδωσαν επιπλέον κίνητρο. Σίγουρα. Αλλά εγώ νομίζω βάσει βιογραφικού, βάσει φόρμας, βάσει τελευταία πενταετία τουλάχιστον, του διαθέσεις του προπονητές, νομίζω άξιζα να είμαι έστω σαν συνεργάτης. Σωστά. Καταλαβαίνω δηλαδή, με αυτή την έννοια σωστά, καταλαβαίνω το σκεπτικό σου. Μένουμε στην τελευταία πενταετία σου. Άσε τις χρονιές που ήσουν βοηθός. Από τότε που ξεκινάς ως πρώτος. Οι συνθήκες, δεν λέω τα οικονομικά, δεν λέω το ρόστερ της ομάδας, δεν λέω ο ανταγωνισμός του πρωταθλήματος. Οι συνθήκες, οι πραγματικές συνθήκες ζωής στην Τουρκία, στο Ισραήλ, ήταν πιο δύσκολα. Δεν το συζητάω, στην Ελλάδα είναι πιο εύκολα τα πράγματα για τις Έλληνες. Στην καθημερινότητα, λογιστικά είναι πιο εύκολα, συνεννοείσαι. Ξέρεις, διαβάζεις τον άλλον με την πρώτη, αν θέλει κάτι από σένα, αν είναι μαζί σου, αν υποκρίνεται. Γιατί είστε πολύ κοντά, είμαστε Έλληνες. Ναι. Στην Τουρκία όμως, και όταν βρέθηκες στην πόλεμη ζώνη, κοντά. Ναι. Η διαφορά από τον Γκαζιαντέπ και τον Κωνσταντινούπολη είναι σαν και στις δύο πόλεις. Ναι. Τον Γκαζιαντέπ δεν έχει μεγάλη ανάμειξη με το ελληνικό στοιχείο ιστορικά. Δεν πολέμησαν αυτό ναι, κομμάτι. Ναι. Να κάνει και πολύ μεγάλους Άγγλους. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι όταν λες είμαι Έλληνας, δεν λένε ο γείτονας τόσο πολύ. Έχουν άλλη. Κοσμοθεωρία και αντίληψη της γειτονίας. Ακριβώς. Τα λες ωραία. Ναι. Και ήταν τόσο φιλική, δηλαδή με τα παιδιά μου. Δεν του ενδιαφέρει αυτή την Ελλάδα. Σταματούσαν τα παιδιά μου, τα πειράζανε. Στην Τουρκία υπάρχει και το. Υπήρχε και αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ότι οι γείτονες χτυπούσαν την πόρτα για καφέ χωρίς να τους καλέσεις. Όπως κάναμε. Τα παλιά τα χρόνια. Ναι, θέλω να πω ότι κάθε πόλη, κάθε χώρα έχει κάποια. Αυτό που σε ρώτησα για την εμπόλεμη ζώνη. Ναι, αυτό σίγουρα. Θα το παρομοίαζες με τις ρουκέτες, με τις βόμβες. Ήταν διαφορετικό. Στο Ισραήλ ήταν πιο ελεγχόμενα τα πράγματα γιατί υπήρχε έλεγχος, υπήρχε χρόνος αντίδρασης, υπάρχει προστασία. Στον Γκαζιαντέπ και σε όλο εκείνο το κομμάτι της Τουρκίας υπήρχαν τυφλά χτυπήματα. Οπότε εκεί δεν ήσουν ήσυχος. Στο αεροδρόμιο, όταν πήγαμε να πετάξουμε, ήμασταν όλοι πραγματικά σαν να είμαστε έτοιμοι για μια απόδραση. Δηλαδή εκεί ήταν πολύ επικίνδυνο γιατί υπήρχαν τυφλά χτυπήματα, βομβιστικά. Στο Ισραήλ δεν φοβόσουν να. Σου έκανα αυτή την ερώτηση και ζήτησα τον παραλληλισμό και τη σύγκριση. Διότι ο Στέφανος Δέδας ως προπονητής έχει περάσει διαπυρός και σιδήρου. Σίγουρα η πρώτη πιο σκληρή εμπειρία μου θεωρητικά ας πούμε, ήταν στην Αγία Πετρούπολη όταν γεννήθηκε το πρώτο μου παιδί που δύο μηνών τον έφερα εκεί το Νοέμβριο με μείον βαθμούς
και θυμάμαι τον Μπαρούσα από το αεροδρόμιο όταν είχα έρθει με τη γυναίκα μου προς το αυτοκίνητο και ήταν κρύο και λέω τι κάνω στην Αγία Πετρούπολη που Μπαρούσα να μωρώ να τον βάλω μπροστά στα μάξι μου κρυώσει. Μετά ήταν το Γκαζιαντέπ αυτό με το κουρδικό, με το συριακό το θέμα. Και πες. Μετά το Ισραήλ. Ναι, κοίτα, όταν ανακατεύεσαι γύρω γύρω θα μπλέξεις. Αν ήμουν στο κλικής θα ήταν πιο εύκολα, πιο άνετα. Ναι, θα ήταν πιο έλεγχο. Οπότε τώρα αυτά φαίνονται μια βόλτα στο δάσος, μια βόλτα στο πάρκο, αυτά ναι, που συναντάς τώρα εδώ στην Ελλάδα. Ναι, ένας παίκτης λέει με κορονοϊό ή ξέρω εγώ κάτι, μια ατυχία, ένα τραυματισμό. Εντάξει, εκτός του Στέμαν που ήταν κάτι, αυτό το πέρατο είναι σοκ, μια κατηγορία μόνο του. Όλα τα άλλα είναι, όλα είναι όπως είπε, μια βόλτα στο δάσος. Θέλω να πω ότι όλη αυτή η εμπειρία μου, τα ταξίδια μου, οι δύσκολες χρονιές, η τριβή μου σε μικρές κατηγορίες, η τριβή μου με απίστευτους παίκτες, σαν συνεργάτης Εθνικής Σλοβενίας, ο Μπέβερλι, ο Χίγκινς, σε κάνουν να λες, εντάξει, παίζω με το Περιστέρι, έχω 6-7 παίκτες και δεν μπορούμε να κερδίσουμε αν κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό, για να γυρίσουμε σε αυτό που ξέρεις. Τι τους είπες, πώς προετοίμασες το παιχνίδι? Η πρώτη κουβέντα είναι αυτό που μου έμαθε που μου δίδαξε ο Εβραίος GM που είχα στην Κολόν. Μου λέει, coach, less is more. Λέει στο Ισραήλ, λέει, είναι το μότο μας, less is more. Δηλαδή, ουσιαστικά... Όσο πιο λίγα πεις, τόσο πιο καλά είναι. Ναι. Όσο πιο λίγα τους ζητήσεις, τόσο πιο πολλά θα κάνω. Όχι ότι είμαστε λίγοι, αλλά δυνατοί. Δηλαδή, καμιά φορά το... Μείναμε πέντε, αλλά όλοι είναι... Ναι, ότι αυτό σε συσπυρώνει ουσιαστικά. Αυτό είναι το μόνο. Ενώ κάποια ομάδα που έχει 10-12 παίκτες, όταν δεν πάνε καλά τα πάνω, ο προπονητής πρέπει να βάλει, να βγάλει. Α, με αυτή την και φαίνεται. Ενώ εμείς είμαστε 6-7 παίκτες, καμιά φορά, όχι long term, αλλά καμιά φορά το less is more. Αυτό το πιστεύουν πολλοί Εβραίοι, ότι η ποιότητα και όχι η ποσότητα μπορεί να σε βοηθήσει σε προκλή περίπτωση το Περιστέρι. Και ο κόσμος της ΑΕΚ, έτσι. Ο κόσμος δυνατή έδρα, τα λιώσια. Έχει πολύ δυνατή ακουστική. Όταν είναι 1000 άτομα και πάνω, νιώθεις ότι είναι γεμάτο το γήπεδο. Σίγουρα υπάρχει ένας κορμός φίλων μαζί με τα διαρκείας και κάποια χίλια άτομα που είναι σταθερά. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να έχουν κάνει καλύτερη δουλειά σαν κλαμπ να φέρουμε το περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Αν είχατε και καλύτερο ρόστερ. Ναι, ναι, αλλά από την άλλη και ο κόσμος θα μπορούσε λίγο να αντιληφθεί ότι είναι ιδιαίτερη χρονιά και να βρει ένα άλλο κίνητο. Παραπάνω. Ναι, δεν είναι μόνο το διεκδικό τίτλο να παίζουμε με τον Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για να γίνεται. Καλός ή κακός πάντως στην Ελλάδα αγαπάμε τη νίκη. Ναι. Αγαπάμε τη νίκη. Ναι, ναι. Είναι αλήθεια. Αλλά τώρα πιστεύω ότι με αυτό το παιχνίδι με το Περιστέρι η ομάδα κέρδισε πάρα πολύ. Έχεις δίκιο. Ναι, γιατί σας χειροκρότησαν όλοι, ότι... σας παραδέχονται σαν τους τελευταίους των Μοϊκανών, όπως τότε, εκείνη την ομάδα του 80. Άρα είναι αυτό, σωστό. Άρα είναι αυτό που λέμε ότι δεν είναι μόνο οι τίτλοι μια καλή σεζόν. Είναι το τι χτίζεις, ποιο κορμό μπορεί να κρατήσεις φέτος για του χρόνου. Και τι καταθέτεις στο παρκέ. Την αυταπάρνηση και τον ηρωισμό, το αισθητήριο του κόσμου δεν μπορεί να καταλάβει. Χρειάζεται να ξέρει 5-out για να δει ότι ο Χάμερ παθαίνει διάστρεμα, τρέχει να σώσει την μπάλα, δεν ξέρω αν θυμάται τη φάση. Και τη γυρνάει πίσω, ναι, σωστά εν τέλει. Δηλαδή αυτά θέλουν να δει ο κόσμος. Ο ηρωισμός όμως δεν αρκεί, όπως είπες, για μακρά περίοδο. Όχι, και δεν αρκεί σε πολύ ανταγωνιστικότερες διοργανώσεις όπως είναι το BCL. Εκεί, ναι, παρά τα αρχικά άσχημα αποτελέσματα, προσπάθησες να τονώσεις το ηθικό της ομάδας. Έλεγες, το πιστεύω. Ναι. Θα κερδίσουμε, θα προκληθούμε. Η ΑΚ δεν τα κατάφερε. Να λέμε, εντάξει, τώρα όταν παρουσιάζεις εμένα σαν προπονητή, επειδή κερδίσαμε, σίγουρα ο κόσμος πιστεύει ότι είμαι πετυχημένος. Ναι. Αλλά ή μου λες στο παρελθόν μου ότι πήγα καλύτερα από άλλα. Το BCL, νομίζω ότι με μένα πρώτο έκανα λάθος. Μάλλον δεν προστάτευσα την ομάδα όπως θα έπρεπε, με την έννοια ότι όλοι είπαν ότι έχουμε εύκολο group. Εγώ με την εμπειρία μου είπα να πω ότι το group δεν είναι εύκολο. Γιατί όλες οι ομάδες παίζουν μπάσκετ, έχουν spacing, έχουν και η Ρίγα και η Τρεβίζο. Και πρώτα απ' όλα δεν δούλεψα στο μυαλό της ομάδος ότι ο όμιλος είναι δύσκολος. Προς τη μήνυση μου το παραδείγμα. Ναι, αυτό είναι το πρώτο μου λάθος. Θα μπορούσες να πω ότι παιδιά. Να χτυπήσεις καμπανάκια πιο δυνατά. Ναι, έκανα λάθος. Γιατί ήμουν ενθουσιώδης στο ότι
θα παίξω αυτό που πρέπει και θα τους κερδίσω, γιατί έχω κερδίσει καλύτερους με μικρότερο μπάτζετ. Ωστόσο, παρότι δεν θέλω να δηλωτικολογεί, πραγματικά όταν στη φιλοσοφία μου ο καλύτερός μου σουτέρ, ψηλός και ο Μάνι Χάρης πριν την πρεμιέρα, δηλαδή φεύγει ο Μάνι Χάρης πριν την πρεμιέρα και ο Στέβαν έπαιξε μόνο δύο μάτς από τα έξι, λίγο σου παίρνουν δύναμη και ποσοστό επιτυχία. Αλλά το λάθος μου, ξαναλέω, ότι μιλώντας για τον BCL είναι αυτό. Το έπρεπε να πω και στο Κίνα και στο Γιώργο Αγγελόπουλο, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα, αλλά δεν είναι στο χαρακτήρα μου να τα παρατάσει. Να... Όχι να λέω ότι εντάξει, να δημιουργώ ένα άλλο θείο, ότι θα φτάπα εγώ, ότι είναι δύσκολο. Δεν είμαι αυτή τη κατηγορία προπονητή. Την άλλη, μια και μιλάμε λίγο για αυτοκριτική. Το μεγάλο μου λάθος που έχω κάνει στην ΑΕΚ είναι ότι δεν ήμουν πάρα πολύ πιεστικός με τον πρόεδρο, δίνοντας το χώρο με καλή πρόθεση βέβαια, ότι όταν ήταν ανοιχτό το παράθυρο έπρεπε να φορτώσω την ομάδα περισσότερο με κοντούς και ψηλούς, έτσι ώστε η ομάδα για τραυματισμούς, για απαγόρευση μεταγραφών να μπορούσε να έχει εναλλακτικές λύσεις. Δηλαδή, ότι παίρνει παίκτη σαν τον Βαολέ, ο οποίος είναι καλός σε ένα συγκεκριμένο στυλ, είναι πολυτέλεια για την ΑΕΚ. Και το παραδέχτηκα, έκανα λάθος. Αλλά πίστευα ότι. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ναι, αυτόν δεν τον χρειαζόταν. Ναι, αυτό η μη πρόβλεψή μου, και πάλι το έκανα με καλή τη διάθεση, για να. Δεν ήθελα να πιέσω τον πρόεδρο, γιατί το εκείνη τη διάστημα ο κ. Αγγελόπουλος έδινε πολλά λεφτά και στο γήπεδο, σε χρέωνε. Γίνεται. Δηλαδή, παρότι υπάρχουν κάποια πράγματα στα μίντια και αυτά, γίνεται με καθημερινή προσπάθεια. Το ξέρω γιατί είμαι στο γραφείο, τηλέφωνα, διαπραγματεύσεις, πληρωμές. Αλλά το λάθος μου είναι ότι δεν πρόβλεψα το πιθανό σενάριο να μην υπάρξει αυτό το cash flow για να το λύσω. Και αυτό είναι μεγάλη παράληψη, αλλά δεν το έκανα από μπασκετικό λάθος. Δηλαδή έπρεπε ουσιαστικά να προβλέψω αυτό το πράγμα και να έχω παίκτες οι οποίοι να μπορούν να παίξουν και με τραυματισμούς και με κόβεις. Στέφανε, κατανοητό. Γυρνάω λίγο πίσω στον Αγκόλα. Αληθεύει ότι ενδιαφέρθηκε και τον παρακολούθησε στενά πριν πάρει τον Αυστραλό, τον Έξουμ, η Μπαρσελόνα? Ήταν η πρώτη επιλογή από την Ευρώπη ο Αγκόλα. Πρώτον, γιατί είναι σε καλή ηλικία. Δεύτερον, γιατί μιλάει τη γλώσσα, ισπανικά. Πολύ σημαντικό για τις σημαντικές ομάδες, όπως ξέρεις. Τρίτον, είναι αυτό που εξήγησα και στον Αγκόλα. Το να φοράς τη φανέλα της ΑΕΚ είναι μεγάλη αξία. Όχι αυτό που λέμε λαϊκά, ότι μεγάλη. Πραγματικά, βαριά φανέλα κτλ. Ναι, αλλά πραγματικά το λόγο της ΑΕΚ υπάρχει. Άλλο είναι Νεσιώνα με όλο το σεβασμό. Μεγάλο μπραντ. Όταν σε βλέπουν να ηγείς σε μια ομάδα, κασίδι μην είναι η ΑΕΚ του παρελθόντος. Ότι μπορείς να κουβαλήσεις μια ομάδα σαν την ΑΕΚ, ότι όλος ο κόσμος την ξέρει, σου δίνει ένα credit παραπάνω και να προτιμηθεί σε σχέση με άλλους. Ένα μεγάλο κριτήριο που αυτό το είπα. Η μεγαλύτερη επιτυχία σου μέχρι στιγμής είναι ότι, πέρα από τα αποτελέσματα, είναι ότι έχεις διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πολλούς διαφορετικούς και δύσκολους χαρακτήρες. Γιατί έχεις και τον Αγκόλα, ναι, ένα ξεχωριστό παιδί. Ναι, ναι. Έχεις και τον Χάμερ, έναν εργάτη πολυτελείας, ναι, ένα πολυεργαλείο. Έχεις όμως και τον Νίκο τον Παπά. Ναι. Έχεις και τον Γκρίφιν που θέλει να κάνει το κομμάτι του, υπτάμενος, ναι, και gentleman, λέω εγώ, αλλά θέλει να πάρει και τα σουτάκια του. Άρα θα κλέψει δύο σύντα από τους περιφερειακούς. Ναι. Του αρέσει να σουτάρει από μακριά. Είναι δύσκολο. Είναι αυτή η διαχείριση, η μεγαλύτερη επιτυχία μέχρι στιγμής. Πολλές φορές σε βλέπω στον πάγκο και τώρα που το λέμε πιο, ναι, χαλαρά, πιο άνετα, τους τι λες. Ναι. Πρώτα απ' όλα μπορώ να σου πω ότι από τους δεν ξέρω πόσους Αμερικάνους, ξένους ή και Έλληνες, δεν είναι Ισραηλινούς, 99,9% όλοι οι παίκτες αυτοί με το ίδιο σχολιά γίνονται φίλοι μου. Μιλάμε, δεν υπάρχει, μόλις καταλάβουν τη διαδικασία, με όλους πραγματικά. Δεύτερον, το πρόβλημα με την ΑΕΚ φετινές με σχέση με πέρσι είναι ότι ο Λάνκφορντ, ο Λοντζέσκι, ο Μασιούλης έχουν περάσει κοινά σχολεία, έχουν πει Παναθηναϊκό, Ζαλγκίρις, ψηλό επίπεδο γύρω, όλοι καταλαβαίνουν τι γίνεται. Τώρα, το να συνδέσεις τον Έρικ Γκρίφιν της Μπερσέβα με τον Νίκο Παπά του Παναθηναϊκού είναι δύσκολο πράγμα. Είναι δύσκολο. Δύσκολη εξίσωση. Ειδικά όταν ο Έρικ θέλει να κάνει το κομμάτι του, που πιστεύει ότι είναι αρκετός για οποιοδήποτε επίπεδο, γιατί έχουν άγνοια κινδύνου αυτοί οι παίκτες. Και ο Λίγος ο Παπάς που είχε συμπαίκτες, δεν ξέρω. Αλλά εσύ θα βρεις και τον τρόπο στο μάτς με τον Άρη την τελευταία επίθεση να την πάρει ο Πετρόπουλος και όχι κάποιος από τους άλλους. Η επίθεση ήταν σχεδιασμένη για τον Κολόμ
ένα pick and slip του Hammer. Και απλά έχουμε πει ότι ο Άρης βοηθάει από δεύτερο παίχτη. Το είχαμε πει όλη την εβδομάδα. Ότι ο coach, καθώς τον ξέρω και από το Ισραήλ, πάει πολύ jump to the ball. Είπαμε στον κολό, οποιοδήποτε εμφανιστεί, πάσαρε την μπάλα. Δεν ήταν να την πάρει ο Πετρόπουλος, μη λέμε, ξέρεις ότι το σχεδίασα. Εμείς αυτό που σχεδιάσαμε ήταν να πάρει ο κολό και του φυσάμε την προσοχή ότι ο Άρης βοηθάει πολύ ball side. Αλλά κάνουμε... ξέρατε ότι μπορεί να δημιουργηθεί και ο διάδρομος. Ναι, ήμασταν από σε επιφυλακή ότι όλοι ήταν έτοιμοι. Αυτό σε μπορεί επιφυλακή. Να το χρεωθεί το τεχνικό team. Ναι. Ότι ήταν, γιατί ο coach Καστρέτης βοηθάει πάρα πολύ από δυνατή ναι. πλευρά. Αλλά πρώτη επιλογή ήταν ο Κίνο Κολόμ. Κολόμ, αλλά όχι pick and roll, να κάνει ένα slip ο ναι. Hammer, έτσι ώστε να μπερδέψει τους κανόνες, γιατί μπορείς να παίζεις τη head out και αλλαγή. Γιατί ο Hammer είναι πολύ καλό στο slip, μπορεί να χαλάσει τους κανόνες, pick and roll. Και φυσικά άνοιξε χώρο στον Πετρόπουλο, που έγινε και πολλές φορές με το Περιστέρι. Σωστό. Ξεχωριστή περίπτωση και ο Κολόμ. Δεν έπαιξε με το Περιστέρι. Ναι. Το λέω γενικά. Τρομερή ποιότητα, έτσι. Εκπληκτικός χαρακτήρας, νοοτροπία. Στο κομμάτι που είναι καλός, είναι απίστευτος. Φυσικά έλλειψη αθλητικότητας και το ότι είναι μεγάλο όνομα. Τον έφερε στην Ελλάδα. Ναι, σίγουρα ήταν λάθος δικό μου. Με την έννοια ότι ο Κολόμ είναι παικτάρα, τον αγαπάω, δουλέψαμε μαζί, αλλά δεν συνάδει λίγο με το. Τι θέλω να πω, ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε λίγο πιο μαζεμένο. Ο Κολόμ είναι πολύ μεγάλο όνομα. Θέλει παιχταράδες δίπλα του, χωρίς να μειώνω τα παιδιά που είναι τώρα. Και όταν γίνεται πρώτος στόχος για την αντίπαλη άμυνα και επίθεση, γιατί του κάνουν attack, γενικά του παίρνει. Αφαιρείσα την αξία του. Ναι, γιατί του αφαιρείσα τα πλεονεκτήματά του. Ναι, καταλαβαίνω. Είναι ο τύπος, είναι καθηγητής, ξέρει τα πάντα, καταλαβαίνει. Πραγματικά του δίνει την μπάλα και κάνει τα plays που πρέπει. Είναι μια παράμετρο που τη χρειάζονται ακόμα και οι ομάδες του Final Four. Το να έχεις ένα παίκτη που να διαβάζεις στο pick and roll. Ξέρεις, βλέποντας στην Ευρωλίγκα, ότι δεν είναι και πάρα πολύ κάτω των 30 που. Σωστό. Ποιος έχει βοηθήσει περισσότερο μέχρι τώρα και δεν αναφέρομαι αγωνιστικά. Δεν μιλάω για τα συστήματα. Δεν μιλάω για τους πόντους, τα rebound, τα hash plays και όλα αυτά. Ποιος έχει βοηθήσει περισσότερο στα αποδοτήρια, ο Δημήτρης Μαυροϊδής, μήπως. 100%. Ο Μαυροϊδής 100%. Να του ευχηθούμε και περαστικά. Ναι, μου έλειψε, έφυγε και κερδίσαμε. Όχι, έκανε νίκες, εντάξει. Ναι. Κοίτα, είναι καταρχήν και να μην θέλεις να το... Η κατάσταση σε οδηγεί στο να... Ο Δημήτρης να είναι σημαντικός αποδυτήριο όταν μπαίνει και το χειροκροτάει το γήπεδο. Σημαίνει ότι το εισιτήριο του κόσμου είναι αλάνθαστο σε βάθος χρόνου, οπότε θεωρώ ότι σε αυτόν βρήκα ένα στήριγμα μέσα στα αποδυτήρια, ειδικά σε μια τέτοια χρονιά, σίγουρα μιλάμε. Παραπάνω από ό,τι μιλάμε τα άλλα παιδιά. Και σίγουρα και ο Νίκος ο παπάς, όταν είναι καλά στο μυαλό του, με την έννοια ότι επειδή έχει. Το παραδέχεται και ο ίδιος δηλαδή, ότι καμιά φορά ξεφεύγει. Όταν είναι καλά στο μυαλό του, γλώσσα σώματος, και σε αυτό και αυτός μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Και νομίζω γενικά τα προβλήματα μας έχουν συσπυρώσει. Η φυγή, ας πούμε, του Μάνι, ο χαμός του Στέβαν. Γενικά η ομάδα είναι παρέα και αυτό που μου είπες πριν, πώς θα συνδέσεις διαφορετικά σχολεία, οι συνθήκες τελικά τους έκανε να είναι πολύ καλά μαζί. Βλέπω, βγάζουν φωτογραφίες, βγάζουν selfie στα αποδυτήρια, σαν να είναι εφηβική ομάδα όταν κερδίζουμε. Όταν κερδίζουμε. Σημαντικό. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι συνθήκες. Τους έκανες ομάδα, γιατί δεν θα ήταν εύκολο. Ένα τρομερό ταλέντο όπως ο παπάς, ανεξάρτητα που αν ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, απίστευτος παίκτης. Και όλοι μαζί παίξανε για την ομάδα. Ο παπάς, όταν είναι συνεργάσιμος μαζί μου, ενώ βάζει πίσω τον εγωισμό του, του λέω: έλα, να ξεκουράσεις λίγο. Γιατί τον είχα ακούσει στη συνέντευξη τον Νίκο, έλεγε: με βάζει 35 λεπτά από ότι δεν είμαι έτοιμο. Όταν μου κάνει αλλαγή, τι με βγάζει. Δηλαδή, όταν είναι ήρεμο, δηλαδή με το Περιστέρι, ήταν φανταστικό. Τα διάβασε όλα. Ναι, και ήταν και συνεργάσιμο στο πότε να μπει, πότε να βγει. Είναι σαν παιδί, αυτό θέλει να πει συνέχεια.